Γιώργη το Φερεντίνο, είναι η δουλειά που έχει βγάλει στο Σλέιντ, όπου δούλεψε με το γράμμα σαν να βγάλει την προσωπικότητα του γράμματος, δηλαδή σαν προσωπογραφίες της αλφαβήτου, θα λέγαμε, και σχεδίαζε τα 24 γράμματα με αυτή τη μέθοδο που την χρησιμοποιεί πάρα πολύ, το μελάνι ζάχαρη. Έτσι, και αυτό είναι μια σύνθεση που εδώ είναι ένα κομμάτι, γιατί ο χώρος μας το ζητούσε, να βάλουμε αυτά τα κομμάτια μόνο, αλλά έχει βάλει τα 24 και θέλει μια εγκατάσταση. Έτσι το προτείνει. Βέβαια πάντα είναι το γράμμα, θα δούμε και στα πρώτα χρόνια. Πάντα ήταν το γράμμα, η γραφή. Ήταν από την αρχή κάτι που τον απασχολούσε, που υπήρχε έτσι σε λοθάνουσα μορφή και σιγά σιγά αυτό αναπτύχθηκε ανάμεσα με τις θεματικές του. Έτσι το πούμε. Περισσότερο θα πούμε για το άλλο το έργο. Ξέρω, ίσως άμα σκεφτούμε ότι η γραφή και η χάραξη στα σπήλαια που υπήρχε της ζωγραφικής είναι πρωταρχική έκφραση του ανθρώπου, η χάραξη. Στα όστρακα και από το γρατζούνισμα, γραφή. Ναι. Αφήνεις το αποτύπωμα, δεν είναι όπως η ζωγραφική, είναι πιο δυνατό. Αυτό το αποτύπωμα είναι το ίχνος που λέω εδώ, το ίχνος. Αυτό το ίχνος είναι, η ποιότητα του ίχνος. Που για να βρεις την ποιότητα του ίχνος, τι κάνεις, τι κάνουν όλα αυτά τα παιδιά εδώ. Δουλεύουν ο καθένας με ένα δικό του τρόπο, με ένα δικό του καλέμι, για να μπορέσει να βγάλει αυτό το ίχνος που εκείνο ανταποκρίνεται σε αυτό την ανάγκη του εσωτερική. Παράδειγμα τώρα εδώ, η Ματίνα η Γιώργα, η οποία κάνει ξηρή χάραξη πάνω στο χάρτο. Δηλαδή εκείνη κατήργησε το μεταλλό και πήρε το χαρτόνι, το χάρτο χαρτό. Και κάνει ξηρή χάραξη πάνω στο χάρτο. Βγάζει μια άλλη γραφή, ένα άλλο ίχνος. Αυτό την ενδιαφέρει και αυτό προχώρησε στην διπλωματική της. Μαθαίνουμε όλη την ξηρή χάραξη. Σου λέει ο δάσκαλος που μένει μια κούτα μεταλλική και με ένα μέταλλο, αλλά εσύ δεν τα τρέπεις. Παίρνεις και το πελεσέ. Παίρνεις και το ξύλο. Παίρνεις και ό,τι άλλο θέλεις. Επιλέγεις, χτίζεις ένα υλικό και εκεί πάνω χαράζεις. Ποιος θα σε εμποδίσει, ο πειραματισμός σου και η ανάγκη σου για το καινούριο, για την καινούρια εμπειρία, έτσι, και το καινούριο πάντα έχει και μια συστηματική φόρτιση και μια αυτή χαρά. Και εκεί βγαίνεις το δικό σου μετά, την δική σου την αποτύπωση της εικόνας σου. Κουβαλάς που θες να βγάλεις. Είναι αυτό που λέω. Την γνωρίζεις, αλλά την ψάχνεις. Αυτό που λέω εγώ, χαρακτική αντίληψη. Δείχνει σε κάποιον κάτι απλό και αυτός το πάει παραπέρα, το πολλαπλασιάζει. Και αυτό το έχουν λίγοι άνθρωποι, αυτή την έφεση, πιστεύω. Εάν τους το βάλεις στο μυαλό και δεν τους πεις ότι η χαρακτική είναι κάνεις το σχέδιό σου και μετά του βάλεις το τάκ και το πας στο δεξιά-αριστερό, του έχει κόψει χέρια πόδια και του έχει ναι, του κάνει. Άμα το κάνει έτσι και του διδάξει έτσι τη χαρακτική, τελείωσε ο άνθρωπο. Εάν όμω του πει ότι εγώ σου δείχνω αυτό, αυτό είναι η παράδοση. Αυτό γινόταν στην αναγέννηση. Αλλά εσύ με τη σύγχρονη τεχνολογία, με ό,τι έχει δίπλα σου και τι ανάγκε σου, μπορεί να το κάνει κάτω. Δηλαδή του αφήνεις ανοιχτά τα περιθώρια. Αυτό που μου λες πόσα αντίτυπα, πόσα δοκίμια πρέπει να είναι. Εγώ δεν είπα ποτέ στα παιδιά για τα... Είπα ότι πρέπει να σέβονται και το δοκίμιο, να είναι άψογα τυπωμένο. Μάλιστα μερικά παιδιά μου το κολλάγανε μετά το άψογα, που το έλεγα, αλλά άψογα, έτσι. Και το δοκίμιο άψογο για ένα συλλέκτη, για μια βιβλιοθήκη, αλλά όχι νούμερα. Όταν προκύψουν τα ρυθμίσεις, αλλά όχι να πεις εδώ τόσα δοκίμια. Λοιπόν, πόσο μάλλον τώρα στην έκφραση δεν υπάρχουν. Και πολλές φορές έφερνε και το παράδειγμα στα παιδιά και το λέω και τώρα. Μερικές φορές οι δυσκολίες μας μας οδηγούν στο να επινοούμε λύσεις. Θυμάμαι μια συνάδελφο στην Biennale του Γέρου, που είχε πάρει και το πρώτο βραβείο τότε, η Καμίλα Ζης λέγεται, μπορείτε να την βρείτε και στο ίντερνετ. Μου έλεγε, βρέθηκα στο μεταπτυχιακό μου στη Γερμανία και οι Γερμανοί είχαν μια ολόκληρη γκάμα από καλέμια, αυτά, πούντες κτλ. Εγώ είχα μία και ντρεπόμουν γιατί δεν είχα και λεφτά να αγοράσω. Και τι έκανε, έπρεπε να βγάλει το έργο της, έτσι, να διαγωνιστεί τους συμφοιτητές της εκεί. Και τι έκανε, αγόρασε χαρτί που το βρήκε σε μέτρα στη Γερμανία
Το έβρεξε και το έκανε το ίδιο το χαρτί, Μήτρα. Με την πούντα σχεδίασε κάτι φόρους που έρχονταν σε πόλεις και το, όπως ήταν ενωπό το χαρτί, άφησε πάνω και μελάνι και το μελάνι άπλωσε και έβγαλε ένα εικαστικό έργο εξαιρετικό, το οποίο μετά το εξέθεσε, με αυτό υπέβαλε την υποψηφιότητα στην Biennale του Γκέρ και πήρε το βραβείο. Γιατί δεν είχε καλέμια και υλικά για να δουλέψει τις μήτρες.